Πανσεραϊκός Άρης 0-0, Εθνικός Ξάνθη 1-0, Ιωνικός Ηρακλής 0-0, Λάρισα Ολυμπιακός Βόλου 2-0 και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-1. Η βαθμολογία ΠΑΟΚ 27 λοιπόν πρωταθλητής χειμώνα όπως είπαμε, στη δεύτερη θέση μαζί ΑΕΚ και Ολυμπιακός με 26, προηγείται η ΑΕΚ με διαφορά τερμάτων, Παναθηναϊκός 25, Λάρισα 20, Ηρακλής 19, Άρης 18, Απόλλωνας Καλαμαριάς και Όφη 17 και πιο κάτω Πανιόνιος 16, Δόξα 15, Λεβαδιακός Πανσεραϊκός 14, Απόλλωνας Αθηνών και Ολυμπιακός Βόλου 12. Στην τελευταία θέση τώρα βρίσκονται μαζί οι τρεις ομάδες Ιωνικός Ξάνθη και Εθνικός Πειραιά με 8 βαθμούς. Στους σκόρες μόνος Γιώγας σκοράρισε από τους επικεφαλείς. Ο Μαύρος είναι πάντα πρώτος με 15 γκολ. Ο Γιώγας ανέβηκε στα 14. Στα 11 ο Μπατίστα. Πιο κάτω ο Ντέταρη με 10 γκολ. Πορεία που ήρθε μόλις τώρα από τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ο διαιτητής Νικάκης έγραψε στο φύλλο αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ ότι μετά τη λήξη του αγώνα, ενώ ο Σαραβάκος που είναι και αρχηγός Παναθηναϊκού πήγε να υπογράψει το φύλλο αγώνα, έκανε κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια για τη διαιτησία, τα οποία ο διαιτητής έγραψε στο φύλλο αγώνα. Δεν αποκλείεται να έχουμε και τιμωρία του Σαραβάκου. Ας πάμε όμως στη Λάρισα, όπου στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε η γηπεδούχος του Ολυμπιακού Βόλου στο Θεσσαλικό ντέρμπι. Ο Περικλής Χατζηγιάννης είναι στην περιγραφή των γκολ και των πιο αξιόλογων φάσεων που θα ακολουθήσουν. Κεφαλιά του Μαυροδήμου, Μπάραν. Στον Καραπιάλη, σου του Καραπιάλη, η μπάλα out, άνοιγμα για τον Καλογεράκη. Πρόλαβε ο Καλογεράκης η σέντρα του τελευταίου για τον Καραμίχαλο, το σούτ από το Σκούτα, στο Μιχαήλ όμως. Για τον Κάρας, άνοιγμα του Κάρα στον Βαλαόρα, άφησε στον Καραπιάλη. Έξυπνα ο Καραπιάλης μπροστά, στον Βαλαόρα, σε θέση βολής γίνεται το σούτ, η μπάλα όμως out. Δραγκόλοφ για τον Αγορογιάννη. Αγορογιάννη σε θέση βολής επιχειρεί το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι, ξανά στον Αγορογιάννη. Το σούτ από τον Καραπιάλη αυτή τη φορά. Ο Μαυροδήμος απομακρύνει, στέλνει την μπάλα πλάγια. Κολομητρούση στη σέντρα στον Κάρας. Το σούτ από τον Κάρας κόβει ο Μαυροδήμος, πιάσει ελέγχει. Χάνει Κάρας ξανά. Για τον Μπάραν, σε θέση βολής ο Μπάραν, έγινε το σούτ πάνω από τα δοκάρια του Καραγιάννη. 62ο λεπτό, Βουτυρίτσα στο φάουλ. Για τον Κεραμιδά πήρε την κεφαλιά ο Κεραμιδάς. Έχουμε τον γκολ από τον Αγορογιάννη. Μετά την κεφαλιά που έγινε ο Αγορογιάννης σε θέση βολής, η κεφαλιά ήταν του Κεραμιδά. Το 1-0 σημειώνεται στο 63. Κεραμιδάς που καταδιώκεται από τον Μαυροδήμο. Έγινε η σέντρα για τον Καραπιάλη. Σου του Καραπιάλη πάνω από τα δοκάρια και out. Πάνω στον Τραγκόλοφ. Σούτα από τον Καραπιάλη, 2-0. Το γκολ, το δεύτερο γκολ για την ομάδα της Λάρισας μετά το δυνατό σούτ του Καραπιάλη ήρθε στο 70ο λεπτό. Καραπιάλης. Άνοιγμα του Καραπιάλη στον αρχηγό του, τον Βαλαόρα. Βαλαόρα στην περιοχή. Πλασάρι, αλλά ο Καραγιάννης κόβει προς στιγμήν. Ο Παναγιωτίδης ελέγχει.